Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα 12 βραβεία πολιτισμού. Σήμερα μας τιμούν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης, κύριο Άνθιμου Πάτερ Δημήτριος, ο βουλευτής Εύρου κύριος Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου κύριος Δημήτρης Πέτροβιτς, η ειδική συνεργάτης του Περιφερειάρχη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριο Χρήστου Μέτριου, κυρία Φωτιάδου Εκατερίνη, ο εκπρόσωπος του βουλευτή Εύρου κύριου Σταύρου Κελέτση, κύριο Γεώργιος Μιχελής, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, η Αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης κύριος Ηλίας Δαστερίδης, ο Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου κύριος Ευστάθιος Αυσπιώτης, ο πρώην Υπερνομάρχης Ροδόπης Εύρου κύριος Γεώργιος Μινόπουλος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης κύριος Ιωάννης Ναϊτίδης και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λουτρού κύριος Μιχαηλίδης Χρήστος. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή σας παρουσία εδώ, στα 12 βραβεία πολιτισμού. Να τονίσουμε πως τα τιμούμενα πρόσωπα της κοινωνίας και του πολιτισμού τα τιμεί εδώ και 11 ολόκληρα χρόνια η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου για την συνολική προσφορά του στο πολιτιστικό γίγνεσθε του πολιτισμού, σε συνάρτηση φυσικά με την κοινωνική αναξίωση και ανάδειξή του στον χώρο. Φυσικά όμως πάντα και με την παραγωγή του συνολικού ποιοτικού έργου του στο κοινωνικό σύνολο του τόπου μας. Τα βραβεία πολιτισμού αποτελούν μια ετήσια ειδική τιμητική εκδήλωση της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Εύρου, γίνονται για 11 ολόκληρα χρόνια και σήμερα γίνονται τα 12 βραβεία με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης και φυσικά της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πάντα με τη χορηγία του Δήμου Αλεξανδρούπολης και φυσικά τους χορηγούς επικοινωνίας, το Maximum FM και το eevrus.gr, το οποίο βρίσκεται και σήμερα εδώ για να κάνει live τη μετάδοση για όσους δεν μπόρεσαν να είναι παρόντες, λόγω του κορονοϊού φυσικά. Εφόσον βρισκόμαστε εδώ, θα πρέπει λίγο να αναλογιστούμε τον όρο και την έννοια του πολιτισμού. Ο πολιτισμός είναι αυτό το οποίο μας φέρνει κοντά με τους ανθρώπους. Είναι αυτό το στοιχείο που μας βοηθά να προσαρμοζόμαστε στο σήμερα, να είμαστε οι άνθρωποι για να έχουμε ένα αρμονικό σύνολο, να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Ο πολιτισμός, αν δεν υπάρχει, δεν γίνεται μια κοινωνία να στηριχθεί χωρίς αυτόν. Η Ελλάδα διακρίνεται για τον πολιτισμό της. Αν η Ελλάδα χάσει τον πολιτισμό της, χάνει την κληρονομιά της, χάνει την περιουσία της. Να τονίσουμε ότι ο πολιτισμός είναι ένα ταξίδι. Δεν είναι μια στατική κατάσταση. Απαιτεί μια κίνηση. Απαιτεί μια εγρήγορση. Απαιτεί τον κόσμο να είναι κοντά του, να τον διαιωνίζει, να τον βγάζει έξω από τα προβλεπόμενα όρια. Ο πολιτισμός του Εύρου συγκεκριμένα, μιας και βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα, δεν πρέπει να μένει μέσα σε πλαίσια, αλλά πρέπει να διαδίδεται έξω από αυτόν. Και σε αυτό το σημείο χρειάζεται να τονίσουμε πως ο πολιτισμός δεν είναι ένα λιμάνι, όπως τυχαίνει να είμαστε και σε μια πόλη με λιμάνι, αλλά είναι ένα ταξίδι. Με αφορμή αυτό το λιμάνι, ο πρόεδρος της ΕΠΟΦΕ, ο κ. Δημήτρης Κελεμίδης, μου έδωσε την ευκαιρία να αφιερώσω ένα πολύ μικρό ποίημα που έγραψε για τη σημερινή παρουσία μας εδώ πέρα, που έχει να κάνει με πολιτισμό και λιμάνι, μιας και βρισκόμαστε στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Λοιπόν, πόσοι ποιητές κρύβονται στην εταιρεία συγγραφέων, πόσοι συγγραφείς κρύβουν μια επανάσταση, πόση ελπίδα κρύβεται σε κάθε προσπάθεια του ανθρώπου να έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό. Πόση φιλανθρωπία κρύβεται κάτω από τόνους λάσπης. Πόση τέχνη κρύβεται στη στέχη γραμμάτων και τεχνών. Πόσοι δήθεν εγγράμματοι κρύβονται πίσω από την τέχνη. Πόσα όνειρα σκουριάζουν στο εγκαταλειμμένο λιμάνι. Αυτό το εγκαταλειμμένο λιμάνι είναι το δικό μας. Ας γίνει ο δρόμος για να πηγαίνει έρχεται ο πολιτισμός και τα όνειρα. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα, τον κύριο Πολυχρόνη Νικολαίδη και την κυρία Χαρίκλια Χατζησάβα Φωτίου. Είναι δύο πρόσωπα τα οποία δεν βρίσκονται εν ζωή και αυτό είναι το διαφορετικό με τα φετινά βραβεία. Με τη σημερινή μας όμως παρουσία εδώ πέρα, δεν τιμούμε απλά αυτά τα δύο πρόσωπα, αλλά δείχνουμε σε πόσο αρμονική συνύπαρξη βρισκόμαστε με την αντίληψη της τέχνης. Γιατί η τέχνη τους και το πάθος τους για τον πολιτισμό είναι αυτό το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα σήμερα, ενώ δεν είναι οι ίδιοι, δυστυχώς. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να μας κάνει ένα θερμό καλωσόρισμα, όπως ο ίδιος ξέρει καλό, ο Πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Εύρου, κύριος Δημήτρης Κελεμίτης. Να σε ευχαριστήσω, κυρία Δουκόπλο. Κύριε Σεβαστέ Πατέρα, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη μας, κύριο Άνθιμο, κυρία Αντιπεριφερειάρχου Εύρου, κύριε Πέτροβιτς, κύριε εκπρόσωπε του Βουλευτή Εύρου, κύριο Σταύρου Κελέτση, κύριε Γεώργιο Μιχαηλή, κύριε
εκπρόσωπε του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Ιωάννη Ζαβούκη, κύριε Αντιδήμαρχε Ηλία Δαστερίδη, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, κύριε Ναϊτίδη, κύριε Πρόεδρε του Λουτρού, κύριε Μιχαηλίδη, κύριε Πρόεδρε της Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύρου, Ροδόπης Εύρου, κύριε Μινόπουλε, κύριε Πρόεδρε του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Εύρου, κύριε Σπιώτη, εδώ είναι μαζί μας είναι και εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Εύρου, του κύριου Μέτιου, η ειδική συνεργάτης, κυρία Φωτιάδου Κατερίνη. Ανάμεσά μας είναι και πάρα πολλοί εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων που πρέπει να τους αναφέρουμε, από το Ελληνομουσείο Ένω, από τον Σύλλογο Μαυροθαλασσιτών Χιλής ο Άγιος Ευθύμιος, ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Εύρω Αλέξος Κομνηνός, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαγίας Μέγας Αλέξανδρος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πιθιωτών Αλεξανδρούπολης και άλλοι πολλοί, συγγνώμη αν δεν τους αναφέρω αυτή τη στιγμή. Η σημερινή εκδήλωση, που στην ουσία δεν είναι μία απλή εκδήλωση, αποτελεί τον ύψιστο θεσμό της ΕΠΟΦΕ όλα αυτά τα 12 χρόνια, γιατί είναι η 12η έκδοση του, είναι ένα τεράστιο πολιτιστικό γεγονός καταρχήν για την πόλη, τον Εύρο και τη Θράκη. Είναι ένας θεσμός, όχι γιατί γίνεται για 12η χρονιά, αλλά γιατί τιμούνται πρόσωπα και τόσο από τον πολιτισμό όσο από την κοινωνία, που κάποια ίσως τα γνωρίζαμε και κάπου, όπως ήταν ο κύριος Χρόνης Αϊδονίδης ή ο κύριος Βραχιόλογλου ή ο κύριος Λιγούδης, που είναι και πρώην πρόεδρος της ΕΠΟΦΕ, αλλά υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που και αυτός ήταν ο σκοπός που καθιερώθηκε αυτή η δράση, η ποιοτική, από την ΕΠΟΦΕ πριν 12 χρόνια, με το σκοπό να τα αναδείξουμε, αλλά και να φέρουμε, να επαναφέρουμε τη μνήμη, να μην έρθει η λύθη. Φέτος τα σημερινά 12 βραβεία πολιτισμού έχουν το ιδιαίτερο χαρακτήρα ότι τιμούνται δύο πρόσωπα τα οποία δεν είναι εν ζωή και ίσως είμαι πεπισμένος με πολύ κόσμο που μίλησα και έξω ή όλες αυτές τις ημέρες, δεν τα γνωρίζουν, όχι οι ίδιοι δεν φταίνουν οι πολίτες, είναι οι φορείς και αμέσα και μέσα και η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων και όλοι που δεν κάναμε κάτι για να τους αναδείξουμε. Αυτό το ιερό χρέος λοιπόν σήμερα καλούμαστε εδώ να εκπληρώσουμε και είναι ο Πολυχρόνης ο Νικολαίδης, ο άνθρωπος από τη Σάντα του Πόντου, ο άνθρωπος που εκφράζει εν μέρη τον ποντιακό ελληνισμό της περιοχής, ο άνθρωπος που είναι συνυφασμένος με τον ποντιακό σύλλογο, πολιτιστικό ποντιακό σύλλογο Πεύκων οι Ρίζες, γιατί είναι εκ των συνιδρυτών του, 21 χρόνια πρόεδρος αυτού του συλλόγου, ο άνθρωπος που ξεκίνησε από αυτόν στην ουσία η τέλεση του μνημοσύνου, γιατί πολλοί τη λένε εκδήλωση, για τη 19η Μαΐου, την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού στην περιοχή μας και δει στην Αλεξανδρούπολη και στον Εύρο, και αυτό και το πρώτο μνημόσυνο έγινε στα Πεύκα, και εξού και το μνημείο που έχουμε τη Λύρα στο χωριό Πεύκα στην πλατεία. Είναι ο άνθρωπος πίσω βρίσκεται το πετρόκτιστο εντευκτήριο, αίθουσα του κτηρίου των Πεύκων του Πολιτιστικού Συλλόγου. Και το σημαντικότατο μέσα είναι ότι μέσα εκεί διαφυλάτεται ένα μεγάλο, σημαντικό μέρος και τμήμα του αρχείου του Γεωργίου Κανδυλάπτη Κανής. Καλύτερα θα μας τα πει, Κάνης, θα μας τα πει καλύτερα αργότερα και ο κύριος Νικολαίδης. Επίσης, άρα τον Πολυχρόνη τον τιμούμε γι' αυτό, για την ανάδειξη, για τη συμβολή του, τη τεράστια συμβολή του, τη μέγιστη, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποια λέξη για να τη χαρακτηρίσεις ακριβώς, στην ανάδειξη, τη διάσωση, τη διαφύλαξη όλων αυτών των παραδόσεων, των αυθεντικών παραδόσεων, των ηθών και θύμων του παντιακού ελληνισμού. Σε ευχαριστούμε πολύ χρόνια. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο πρόσωπο, δεν έχει σημασία η σειρά που το παρουσιάζω, είναι η Σάξη, είναι η αείμνηστη Χαρίκλια Χατζησάβα Φωτίου. Είναι η κόρη του μεγάλου Σάβα Πειμενίδη, του Σάβα του Χατζή, και εξού τότε, ξέρετε, πριν 100 χρόνια τα ονόματα και τα επίθετα γράφονταν αλλιώς και έτσι έμεινε Χατζησάβα, Χαρίκλια Χατζησάβα, που αργότερα παντρεύτηκε και τον
συνάδελφό της, τον φυσικομαθηματικό Φωτίου, και είναι και το δεύτερο επίθετο. Είναι συνυφασμένη με το όνομα που όλοι γνωρίζουμε στην πόλη, το κληροδότημα Φωτίου, που μέσω με την περιουσία που άφησε, διαμερίσματα κτλ., να συντηρούνται φοιτητές από αυτό. Είναι η γυναίκα η οποία είναι με λέξεις όπως συνδέεται με τη Χαρκόπιο Σχολή Αθηνών που αποφύτησε, με τη Σχολή Καλών Τεχνών του Μετσοβίου Πολυτεχνείου Αθηνών, από όπου αποφύτησε με άριστα. Είναι συνυφασμένη με την τιμητική διάκριση της πόλης των Παρισίων, γιατί και εκεί τελείωσε την Κρατική Γαλλική Ακαδημία. Και γενικά η κυρία Χαρίκλια Χατζησάβα Φωτίου διαφημίζει, και πρέπει να τη διαφημίσουμε, κύριε Αντιδήμαρχε και κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πρέπει να εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά αυτό το όνομα Χαρίκλια Χατζησάβα Φωτίου, διότι έχει κάνει τεράστιο έργο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη, αλλά δεν τη γνωρίζουμε πολύ σε αυτή την πόλη. Υπάρχει και οδός. Μέσα από αυτά τα βραβεία, λοιπόν, ας γίνει το έινασμα τόσο για μέσα από τον Πολυχρόνη Νικολαίδη, αλλά και από τη Χαρίκλια Χατζησάβα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα και κύριε Αντιδήμαρχε και κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας, γιατί γνωμοδοτεί η κοινότητα σε τέτοια σημεία, ώστε πρώτα να δοθεί ονομασία στον Πολυχρόνη τον Νικολαίδη που απουσιάζει για αυτή την προσφορά του και συμβολή μέσα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, όσο δε για την κυρία Χατζησάβα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Αντιδήμαρχε, θα πρέπει να λειτουργήσει το τεράστιο, να βρεθεί καταρχήν το τεράστιο έργο που άφησε από 180 και πλέον πίνακες, τους οποίους έχουμε στην κατοχή μας την καταγραφή τους, αλλά δεν ξέρουμε πού γνωρίζονται, πού βρίσκονται. Άρα αυτοί οι πίνακες θα μπορούσαν να αποτελέσουν το εφαλτήριο και το ορμητήριο να δημιουργηθεί μια μεγάλη της Τράκης πινακοθήκη, όπως αυτή θα ήθελε, γι' αυτό και τους δόρισε, και να γίνουν τεράστια πράγματα πάνω σε αυτή τη μορφή της τέχνης, ανταλλαγές Ελλήνων, οικαστικών, καλλιτεχνών και διεθνών, και να δημιουργηθεί και ένας τεράστιος παγκόσμιος θεσμός. Είναι η χρυσή ευκαιρία για την Αλεξανδρούπολη, τον Εύρο και την περιφέρεια, κυρία την Περιφερειάρχη, να μπει στο χάρτη αυτής της τέχνης, αυτής της μορφής. Εγώ, επειδή στο τέλος πάντα συνηθίζουμε να λέμε τις ευχαριστίες στο τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω από την αρχή όσους μας στήριξαν για τα 12 βραβεία μέσα σε αυτήν την μεγάλη πανδημία που επικρατεί, την Αντιπεριφέρεια Εύρου, στο πρόσωπο του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη, που υποστηρίζει πάντα εδώ, τουλάχιστον εγώ τα 6 χρόνια που είμαι στην Προεδρία και πριν στην Αντιπροεδρία τα 3, όλες τις εκδηλώσεις μας, το Δήμο της Αλεξανδρούπολης, που είναι ο χορηγός του σημερινού πολιτιστικού γεγονότος, και η Ιερά Μητρόπολη για την παραχώρηση του χώρου, και είναι πάντα στο πλευρό μας και ετοιμάζουμε κάτι μεγαλύτερο για το θρακικό ελληνισμό. Πάτερ Δημήτρη, θα ήθελα να μεταφέρετε τα λόγια στον Σεβασμιότατο. Φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τιμόμενους τα τιμόμενα πρόσωπα τα οποία απουσιάζουν, εννοείται γιατί δεν είναι ζωή, τους παρουσιάζουν αντίστοιχα διακεκριμένοι συμπολίτες μας. Ένας είναι ο επιστήμον οικαστικός καθηγητής Χάρης Αναστασιάδης, που θα μιλήσει για την κυρία Χατζησάβα. Ήταν να μιλήσει και ο κύριος Μαλκίδης, διδάκτορ Παντίου Πανεπιστημίου, αλλά δυστυχώς ένα σοβαρό θέμα υγείας. Πριν από λίγη μισή ώρα, Μιχάλη, δεν θα είναι μαζί μας και θα τον παρουσιάσει ο Μιχάλης Νικολαίδης, που είναι ένας από τα τρία παιδιά του Πολυχρόνη του Νικολαίδη, αλλά είναι και έφορος δημοσίων σχέσεων και τύπων της ΕΠΟΦΕ και πρόεδρος τώρα του Πολιτιστικού Συλλόγου ΠΕΦΚΟΝ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΙΕΒΡΟΣ και το Maximum FM και όλο τον κόσμο, γιατί αυτή τη στιγμή η εκδήλωση μεταδίδεται ζωντανά. Τη Φένια Τιδούκογλου, τη φιλόλογο και δημοσιογράφο του ΙΕΒΡΟΣ, που είναι μαζί μας τις δύο τελευταίες εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε, Φένια. Τους δύο μουσικούς μας, τον Χάρη τον Σιδηρόπουλο και τον Χάρη τον Κεφαλίδη. Μα πάνω απ' όλα όλους εσάς που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας και στηρίζετε πάντα τις δράσεις της ΕΠΟΦΕ. Σας ευχαριστώ.
ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυλεμίδη. Να καλέσω στο Βήμα τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοια, κύριε Δημήτρη Πέτροβιτς, να μας πει δύο λόγια για τη σημερινή ημέρα. Καλησπέρα σας. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάτι στα όσα είπε ο πρόεδρος της ΕΠΟΦΕ, παρά μόνο ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας θεματοφύλακας των προσώπων που συνέβαλαν τα μέγιστα για τον πολιτισμό σε αυτή την περιοχή. Δύο άτομα που δεν είναι εν ζωή. Ο Πολυχρόνης Νικολαίδης και η Χαρίκλια Χατζησάβα Φωτίου. Δεν είναι ζωή, αλλά είναι ζωντανό το έργο τους. Και σήμερα επί της ουσίας αυτό τιμούμε. Αυτό κάνει η ΕΠΟΦΕ. Και επί της ιστορίας αυτής της περιοχής βλέπουμε ότι έχουν ένα διακριτό αποτύπωμα στον πολιτισμό. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις επί της ουσίας αφήνουν και αυτές το αποτύπωμά τους. Είμαστε δύο πρόσωπα και τα δύο πρόσωπα έχουν συγγενείς, αλλά συγγενείς του πολιτισμού είμαστε όλοι μας. Γιατί μέσα από το δικό τους έργο υπάρχουν πολλές διακλαδώσεις μέσα σε διάφορα άλλα σημεία του πολιτιστικού γίγνεσθε της Θράκης και του Εύρου ειδικότερα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η εκδήλωσή σας, συγχαρητήρια, όπως κάθε εκδήλωση της ΕΠΟΦΕ και ιδιαίτερα αυτά τα βραβεία πολιτισμού, τα οποία είναι ένας θεσμός που πιστεύω ότι μπορεί να ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο και να δώσει το δικό του στίγμα, να αφήσει το δικό του διακριτό αποτύπωμα στην ιστορία της περιοχής μας. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, αν θέλει να έρθει στο Βήμα εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης, κύριο Άνθιμ Πάτα Δημήτριος. Άρχοντες του τόπου, εκπρόσωποι των φορέων, αγαπητοί αδελφοί, πολύ σύντομα θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας σε όλους σας και τα συγχαρητήρια στην ΕΠΟΦΕ για την πρωτοβουλία αυτής της εκδήλωσης, της ετήσιας και της συγκεκριμένης σε αυτήν την χρονιά για την επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων. Θα μπορούσαμε να πούμε πως και μόνο αυτές οι εκδηλώσεις, οι ετήσιες εκδηλώσεις, μπορούν να δικαιολογήσουν την ύπαρξη της ΕΠΟΦΕ. Καθώς μέσα από αυτές αναδεικνύονται οι προσωπικότητες που συνέφεραν και συνέβαλαν και συνεχίζουν να συμβάλλουν στον πολιτισμό του τόπου μας. Πολλές ευχές στους συγγενείς του αγαπητού Πολυχρόνη Νικολαίδη, τον οποίο είχα την τύχη και την ευλογία να γνωρίζω πολύ καλά και να τον εκτιμώ, και στη φωτογραφία που είδατε εκεί φαίνεται η γλυκύτητά του και η αυθεντία του. Ήταν ένας άνθρωπος αυθεντικός. Συγχαρητήρια στα παιδιά του και στους δικούς του ανθρώπους. Την κυρία Χατζησάβα δυστυχώς δεν την είχα γνωρίσει, αλλά το έργο της είναι τόσο σημαντικό και το όνομά της νομίζω ότι είναι βαρύ στον τόπο μας και πρέπει να το αναδείξουμε και πρέπει να το αξιοποιήσουμε, όπως είπατε, κύριε Κελεμίδη. Καλή δύναμη σε όλους. Και με πολύ χαρά και ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε αυτά που έχουν να μας πούνε ο Μιχάλης και ο Χάρης. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακαλούσα να έρθει στο Βήμα ο βουλευτής Εύρου, κύριος Αναστάσιος Δημοσχάκης. Ευχαριστούμε. Σεβαστέ Πατέρα, εκλεκτές και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, συνάντησα τον πρόεδρο της ΕΠΟΦΕ πριν από 2-3 μέρες στο γραφείο μου. Με ενημέρωσε για τη σημερινή εκδήλωση και για τα τιμόμενα πρόσωπα. Τον ευχαριστώ,
από το βήμα τους. Συγχαίρω την πρωτοβουλία της ΕΠΟΦΕ, η οποία είναι η σημερινή εκδήλωση, πολύ σημαντική και μεταξελίσσεται σε θεσμό. Επίσης, συγχαίρω τη διοργανώτρια για δεύτερη φορά ΕΠΟΦΕ, γιατί με την Ιερά Μητρόπολη, Πατέρα Δημήτρη, με την Περιφερειακή Ενότητα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καθώς και με το Δήμο, τον τοπικό, κύριε Αντιδήμαρχε, με την διαχρονική τους στήριξη σε ό,τι αφορά τα βραβεία του πολιτισμού. Η ανάδειξη προσωπικότητων που προσφέρουν στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθε του τόπου μας, ειδικά στις μέρες μας, αναδύεται σαν μία ανάσα ποιότητας και ελπίδας. Είναι γεγονός ότι τα σημερινά τιμόμενα πρόσωπα με το έργο τους αλλά και την αφοσίωσή τους στη διατήρηση και τη συλλογική ανάδειξη της ποντιακής και θρακικής καταγωγής τους άφησαν μία πλούσια παρακαταθήκη. Πλούσια παρακαταθήκη με πολύτιμες γνώσεις αλλά και με ιστορία. Κυρίως όμως άφησαν ένα σημαντικό ιστορικό αποτύπωμα, ευεργετώντας τον ομό μας, την πατρίδα μας, την ωραία, για την οποία είμαστε όλοι υπερήφανοι, καθώς τεκμηρίωσαν την διαπολιτισμική δύναμη του ελληνισμού στην περιοχή μας. Μπορεί ως Θράκη να αποτελούμε το νεότερο κομμάτι του σύγχρονου ελληνικού κράτους, αλλά η προκοπή μας συνδέεται με σπουδαίους ανθρώπους που πολέμησαν γι' αυτό από πολλά μετερίζια. Είμαστε υπερήφανοι, διότι ο Εύρος βρίσκεται, όπως αρέσκουμε να υπογραμμίζω, στο σταυροδρόμιο Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης, εδώ όπου συναντώνται τρεις πολιτισμοί, δύο θρησκείες και μάλιστα αποτελεί το ωραίο κομμάτι, η ωραίτερη ανάμνηση της Μεγάλης Αυτοκρατορίας. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια, καλές γιορτές και κάθε προκοπή στις δουλειές σας και στα νοικοκυριά μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Παρακαλούσα να έρθει και στο βήμα εκπρόσωπος του βουλευτή Εύρου κ. Σταύρου Κελέτης, κ. Γεώργιος Μιχελής. Καλησπέρα σας από μένα. Να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του βουλευτή Εύρου Κελέτης Σταύρου. Ήθελα να συγχαρώ την εποφέρεια τον πρόεδρο προσωπικά για την ιδιαίτερη προσπάθεια που κάνει και προβάλλει άτομα που ούτε και εγώ γνώριζα την ιδιαίτερη προσφορά των δύο αυτών συμπολιτών μας που έχουν φύγει. Και πρέπει, επειδή έχουμε μόλις 100 χρόνια που απελευθερωθήκαμε, να αρχίσει η καταγραφή, γιατί χάνουμε στοιχεία. Συγχαρητήρια για αυτή την εκδήλωση, συγχαρητήρια για τα βραβεία πολιτισμού. Να συνεχίσετε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ και εκ μέρους του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης να έρθει στο βήμα ο Αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ηλίας Δαστερίδης. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Ως ελάχιστος πόρος τιμής σε αυτούς τους δύο τους ανθρώπους που δεν υπάρχουν τώρα, αποτελεί αυτή η εκδήλωση, μέρος εκδήλωσης για τη βράβευση των δύο ανθρώπων. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να εκφράσω τα θερμά συγχαρητήρια για αυτή την εκδήλωση και άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο στην ιστορία, στον πολιτισμό, ως ελάχιστο φόρο τιμής αποτελεί η βράβευση και οι ενέργειες οι οποίες έχουν κάνει αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους νεότερους οι οποίοι ασχολούνται με τον πολιτισμό και γενικά με τα δρόμενα, τα τοπικά και ισότιμα αφορά συλλόγους και δράσεις οι οποίες αναδεικνύουν μια συγκεκριμένη περιοχή. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε πολύ και σε αυτό το σημείο θα οδηγηθούμε στην παρουσίαση πρώτα του κυρίου Πολυχρόνου Νικολαίδη. Πριν όμως από αυτό, εδώ πέρα η παρουσίαση θα ξεκινήσει με ποντιακό τραγούδι, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει κάπως αλλιώς, με τον Σιδηρόπουλο Παναγιώτη στη λύρα και τον Χάρη Κεφαλίδη στο τραγούδι.
Σας ακούμε, παιδιά. Ευχαριστώ. Σαν τα αρτικά, σαν τα σταρατσιά,
7 χρόνια σαν ταρπίδα ζήσα μια σταρραγία. Άντως που ετυράνιζαν τα τουρκικά τα ψινά η μαύρη καπέλα. Άντως που εφοβερίζαν τα τουρκικά τα ψινά η μαύρη καπέλα. Μπράβο σας, εξαιρετική. Ευχαριστούμε πολύ. Δώσατε μια άλλη νότα στη σημερινή μας εκδήλωση. Τώρα το λόγο θα πάρει ο κύριος Μιχάλης Νικολαίδης για να παρουσιάσει τον κύριο Πολυχρόνη Νικολαίδη. Κύριε Μιχάλη, έχετε το λόγο. Σεβάσμιε πατέρα. Κύριε Βουλευτά και εκπρόσωπο του κύριου Κελέτση, κύριε του Περιφερειάρχα, εκπρόσωποι των αρχών του τόπου, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Πρέπει να πω πρώτα απ' όλα ότι η συγκεκριμένη παρουσίαση θα την έκανε ο Φάνης ο Μαλκίδης, αλλά δυστυχώς σε ένα πρόβλημα υγείας, ξαφνικό δεν του το επέτρεψε. Οπότε αυτά που μου έστειλε, θα σας τα διαβάσω, είναι η παρουσίαση κανονικά του κυρίου Μαλκίδη. Δεν επιτρέπεται να θυσιάζουμε την ιστορική αλήθεια σε καμιά σκοπιμότητα. Να ξέρουμε, όχι να κρύβουμε, γράφει ο σπουδαίος συγγραφέας Δημήτρης Ψαθάς στη γη του Πόντου. Ο Πολυχρόνης Νικολαίδης γεννήθηκε στο χωριό Πεύκα Αλεξανδρούπολης τον Απρίλιο του 1939 από γονείς πρόσφυγες από τη Σαντά του Πόντου και συγκεκριμένα από τον οικισμό των Ισχανάντων. Η μητέρα του ήταν από τον οικισμό των Παλάντων. Και απεβίωσε στην Αλεξανδρούπολη την 18η Φεβρουαρίου του 2011. Μεγάλωσε ορφανός, διότι ο πατέρας του πέθανε σε μικρή ηλικία και δεν πρόλαβε να τον γνωρίσει. Πέρασε δύσκολα και φτωχικά χρόνια, καθώς έπρεπε να φροντίσει για τη μητέρα του και τις δύο αδερφές του. Τα χρόνια του εμφυλίου έζησε στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, πότε φιλοξενούμενο σε συγγενικά σπίτια και πότε σε σκηνή στην αυλή του πρώτου σχολείου. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν, οι παλαιότεροι θα θυμάστε, δεν υπήρχαν σπίτια. Οπότε μέναν εκεί μέσα σε σκηνή, στην αυλή του πρώτου δημοτικού σχολείου της Αλεξανδρούπολης. Μαζί με πολλούς άλλους συμπατριώτες μας, που άφησαν τα προσφυγικά και όχι μόνο χωριά του νομού Εύρου για την πρωτεύουσα του Εύρου, την Αλεξανδρούπολη. Παρά τα δύσκολα παιδικά χρόνια, ο Πολυχρόνης Νικολαίδης κατάφερε να τελειώσει με άριστα την 8η τάξη στην Λεονταρίδιο Σχολή της Αλεξανδρούπολης, τότε γυμνάσιο της πόλης, αλλά δεν κατάφερε όμως να σπουδάσει περαιτέρω λόγω οικονομικών δυσκολιών. Το 1963 παντρεύτηκε την Αντωνία Παπαδάκη από τα Λουτρά Τραϊανούπολης, Εύρου. Εργάστηκε σε μεγάλες εταιρείες τεχνικών έργων στο Μεσολόγγι και το Αγρίνιο για 10 χρόνια. Ενώ στη συνέχεια εργάστηκε και στην Αφρική, στις χώρες Γκαμπών και Νιγηρία για 5 χρόνια, σε διάφορες τεχνικές εταιρείες και επέστρεψε και εγκαταστάθηκε το 1979 στην Αλεξανδρούπολη με τη σύζυγό του και τα 3 παιδιά του, την Πόπη, τον Μιχάλη και την Ελένη. Και από το 1980 και μέχρι την συνταξιοδότησή του, εργάστηκε σε μεταφορική εταιρεία της Αλεξανδρούπολης. Η συμμετοχή του στα πολιτιστικά και ποντιακά κοινά σημειώνεται από τα νεανικά του χρόνια. Ωστόσο, το 1987, με την ίδρυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πεύκων «Οι Ρίζες», του οποίου διατέλεσε πρόεδρος έως και το 2008, τοποθετείται δίπλα στους πολίτες προσφυγικής καταγωγής Αλεξανδρούπολης του Εύρου, της Θράκης και όλης της Ελλάδας με σημαντική προσφορά. Συνέβαλε τα μέγιστα στην αναβίωση, διαφύλαξη και μετάδοση των παραδόσεων των ηθών και εθίμων του ποντιακού ελληνισμού και ιδιαίτερα των Ελλήνων της Σαντάς του Πόντου. Αξίζει να αναφερθεί ότι μετά από δικές του ενέργειες ξεκίνησε να τιμάται η 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στην περιοχή του νομού Εύρου και ιδιαίτερα στην Αλεξανδρούπολη.
Μάλιστα, η πρώτη τιμητική εκδήλωση έγινε από τον Σύλλογο Οι Ρίζες στα Πεύκα, όπου και το μνημείο της γενοκτονίας στην περιοχή. Επί της προεδρίας του στο Σύλλογο, ανεγέρθηκε το εντευκτήριο με σημείο αναφορά στην πέτρα, την οποία δούλευσαν για χρόνια οι Σαντέοι μάστορες, καθιερώθηκαν οι ετήσιοι ποντιακοί χωροί, δημιουργήθηκε η βιβλιοθήκη του Συλλόγου, στην οποία υπάρχει μέρος της βιβλιοθήκης του Γεωργίου Κανδυλάπτη Κάνης, ο οποίος μετά τη γενοκτονία εγκαταστάθηκε στην Αλεξανδρούπολη, μέγας Αλεξανδρουπολίτης για τους παλαιότερους, τον γνωρίζουν. Επίσης, με προτροπή και οργάνωση του Πολυχρόνου Νικολαίδη, διοργανώθηκαν αρκετές εκδρομές στην Ελλάδα και στον Πόντο και πλήθος άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Οι ποντιακοί σύλλογοι και κυρίως οι Σαντέοι τον τίμησαν, βραβεύοντάς τον για το έργο του. Σημαντική στιγμή της προσφοράς του αποτέλεσε η εκπομπή «Αλυσμόνητες Πατρίδες», που παρουσίαζε στο τηλεοπτικό κανάλι Δέλτα της Αλεξανδρούπολης, εκπομπή η οποία με σαφήνεια και τεκμηρίωση αναδείχνει τον ποντιακό πολιτισμό και ιστορία. Ο Πολυχρόνης Νικολαίδης, γόνος προσφύγων που εγκαταστάθηκαν μετά τη γενοκτονία και το διωγμό στον οικισμό Πεύκων, με το βιβλίο του συμβάλλει αποφασιστικά στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, συνδέοντας με τη βοήθεια κειμένων και φωτογραφιών το χθες με το σήμερα και με το αύριο. Η πορεία στα κοινά του Πολυχρόνου Νικολαίδη αποτελεί μια σημαντική ιστορική καταγραφή που φέρνει στο προσκήνιο ιδιαίτερες στιγμές του ποντιακού ελληνισμού και ιδιαίτερα της περιοχής Σαντάς, όπως αυτές αποτυπώθηκαν από έναν πρόσφυγα αυτής της περιοχής του Πόντου. Ο Πολυχρόνης Νικολαίδης είχε κάνει έργο ζωής την ανάδειξη του Πόντου, τόσο με την δραστηριότητά του στον προσφυγικό σύλλογο των Πεύκων, όσο και με τις άλλες του συμβολές. Ο Πολυχρόνης Νικολαίδης λοιπόν ανέδειξε το αυτονόητο για την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων του Πόντου, ότι το ποντιακό ζήτημα δεν έληξε το 1922 ή 1923 ή το 1924 με την καταστροφή και την έλευση των ανταρτών από τον Πόντο. Ήταν και παραμένει ένα ζήτημα με πολλές διαστάσεις που έχει σημαδεύσει ανεξίτηλα την πορεία του ελληνικού έθνους. Παρότι όμως αποτελεί τομή για τον ελληνικό λαό, πρόσφυγες και μη, δυστυχώς ουδέποτε αποτέλεσε αντικείμενο σοβαρής προσέγγισης, αντίθετα κυριάρχησε η λύθη. Το ποντιακό ζήτημα για τον Πολυχρόνη Νικολαίδη είναι ένα ζωντανό θέμα, με ιδιαίτερες αναφορές στο πεδίο της δυναμικής μνήμης. Το ποντιακό είναι πολιτισμός, θέατρο, μουσική, αρχιτεκτονική, γαστρονομία, είναι ιστορία, είναι παιδεία και χιλιάδες άλλες ψηφίδες από το ψηφιδωτό που καταστράφηκε με τη γενοκτονία. Ο Πολυχρόνης κράτησε τις ψηφίδες από τον Πόντο, τις οποίες τις παρέλαβε από τους προγόνους του. Κατόρθωσε μέσα από τεράστιες δυσκολίες να αφομοιώσει τα ποντιακά βιώματα, να νιώσει, να μυρίσει, να γευτεί το σύνολο της ποντιακής του ταυτότητας. Η πορεία του Πολυχρόνη Νικολαίδη αποτέλεσε μια σημαντική μαρτυρία λόγου και εικόνας, μια σημαντική παρακαταθήκη γνώσης για την ποντιακή ταυτότητα, την παράδοση της Αντάς, και έδωσε σε όλους μας μια πλήρη εικόνα της ιστορίας και του πολιτισμού. Λέει ο Θεοφάνης Μαλκίδης, είχα την ευτυχία, δηλαδή την καλή τύχη, να γνωρίσω τον Πολυχρόνη Νικολαίδη, τον Πολίτα, όπως ήταν γνωστός. Έναν άνθρωπο με ανιδιοτέλεια και συνεχή αγώνα για τα κοινά και μεγάλη αγάπη για την οικογένειά του, για τον Πόντο, για τη Σαντά. Θέματα για τα οποία μου μιλούσε κάθε φορά που βρισκόμασταν. Τελευταία φορά που συνεργαστήκαμε ήταν το καλοκαίρι του 2009, όταν προετοίμαζα την ομιλία του για το αντάμωμα των Σαντέων στα Πεύκα. Ήταν δίπλα μου, ήταν κοντά σε όλους μας, όπως είναι και θα είναι πάντα μαζί μας. Ο Πολυχρόνης Νικολαίδης, ένας άνθρωπος με γνήσια ποντιακή σαντέικη προσφορά, παραμένει στη μνήμη μας, συμπαραστάτης μας,
είναι το έργο του και συνεχιστές του η οικογένειά του, οι συνεργάτες του, οι αμέτρητοι φίλοι του. Επιπλέον, μετά από την προτροπή μου να εκδοθεί το χειρόγραφο του Πολυχρόνου Νικολαίδη, έχουμε την παρακαταθήκη του, την πνευματική του κληρονομιά, το βιβλίο του για τη ζωή του, για την προσφορά του, για τον αγαπημένο του Πόντο, τη λατρεμένη του Σάντα. Πολυχρόνου Νικολαίδη, σε ευχαριστούμε για όλα όσα έκανες. Θα σε θυμόμαστε για πάντα. Θεοφάνης Μαλκίδης. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε ένα μικρό βιντεάκι, απόσπασμα από τις εκπομπές που άφησε ο Πολυχρόνης Νικολαίδης στη Δέλτα Τηλεόραση. Έφυγε από τη ζωή χθες ο Πολυχρόνης Νικολαίδης. Ένας άνθρωπος που μου επηρέασε με συνέπεια και αυτοδυσία τον ποντιακό πολιτισμό και παράδοση. Ας δούμε ένα μικρό αφιέρωμα για το έργο αυτού του μεγάλου πόντου που έζησε μαζί μας ως συνεργάτης της Δέλτα Τηλεόρασης. Ο ποντιακός ελληνισμός πενθεί την απώλεια ενός μεγάλου τέκνου του. Απεβίωσε χθες ο Πολυχρόνης Νικολαίδης, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε με συνέπεια και αυτοθυσία τον ποντιακό πολιτισμό και παράδοση. Ένας άνθρωπος που δίδαξε ήθος μέσα από το τεράστιο χρυσό ρηχείο των ποντίων. Ο Πολυχρόνης Νικολαίδης υπήρξε για πολλά χρόνια συνεργάτης της Δέλτα Τηλεόρασης. Ο λόγος και οι εκπομπές του θα μείνουν στην ιστορία ως παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενιές. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και τιμή στη μνήμη του, ένα μικρό απόσπασμα από εκπομπή του στο μεγάλο κανάλι της Θράκης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Αγαπητοί πατριώτες, ίαν και ευλογία. Είναι πια γνωστό σε ευρεία κλίμακα πόση λατρευτική αγάπη και θαυμασμό, πόση ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη και κρυφή ελπίδα τρέφουν οι πόντιοι στα χριστιανικά τους σύμβολα. Είναι συγκινητική η ορθόδοξη πίστη και ευλάβεια και η αιμονή στα πατροπαράδοτα των ποντίων Ελλήνων. Η ορθόδοξη πίστη των ποντίων εκδηλώνεται με όλους τους τρόπους. Και όταν αυτοί βρίσκονταν στην Τουρκία, αλλά και όσο ζουν στην Ελλάδα. Η λύρα του Κώστα Τσαλδαρίδη και το τραγούδι του Μιχάλη Γωνιάρη μας πείθουν ότι ο Πόντος δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Yeah.
Λίγο. Από εδώ λίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα οδηγηθούμε στην παρουσίαση της κυρίας Χαρίκλειας Χατζησάβα Φωτίου από τον κύριο
Χάρη Αναστασιάδη, οικαστικό. Κύριε Χάρη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πατέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ΕΠΟΦΕ στο πρόσωπο του Προέδρου της, κ. Κελεμίδη, για την πρόσκληση που μου απίφθινε να παρουσιάσω την τιμόμενη και εύχομαι να απολαύσουμε πολλές ακόμα εκδηλώσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ επίσης την κυρία Μαρία Αδαμίδου, άοκνη εργάτρια του πολιτισμού, φιλότεχνη και φίλη, γιατί αναζήτησε, συγκέντρωσε και μου διέθεσε το υλικό στο οποίο βασίζεται η σημερινή παρουσίαση. Σκοπός μας είναι λοιπόν να γνωρίσουμε την προσωπικότητα και το έργο της Χαρίκλειας Χατζησάβα Φωτίου, αφήνοντας το καταστάλαγμα μιας κριτικής ματιάς να πλουτίσει το πνεύμα μας. Να ανασύρουμε από τη λύθη σπουδαία πράγματα που τιμούν τον τόπο μας, κάνοντας τα πρότυπα ζωής για μας και φωτεινούς σηματοδότες για τις επόμενες γενιές. Και αυτό δεν είναι προαίρεση, είναι χρέος. Η παρουσίαση όμως μιας εξέχουσας προσωπικότητας και η περίπτωση της Χατζησάβα Φωτίου είναι τέτοια, ενέχει τον κίνδυνο της υπερβολής, με πλήθος εγκομιαστικών σχολείων και εξυμνητικών επιθέτων. Το πολυβραβευμένο έργο της, η πλούσια και πολυδιάστατη εικαστική σπουδή της, η έντονη και ευρύτατη πολιτιστική δραστηριοποίησή της, εύκολα μπορούν να εκτρέψουν προς μια υμνολογία. Αντιλαμβάνομαι ότι κάθε τόπος έχει συμφέρον να μεγιστοποιεί το πνευματικό του κεφάλαιο. Όμως οφείλουμε, από σεβασμό στον καλλιτέχνη και το έργο του, να μην χάνουμε το μέτρο. Υπό αυτό το πρίσμα θα δούμε τη βιογραφία και τα έργα της Χαρίκλειας Χατζησάβα Φωτίου. Στο πρώτο μέρος θα ξεκινήσουμε με το βιογραφικό της και ταυτόχρονα θα μπορέσουμε να δούμε και ένα κομμάτι από το έργο της, πρώιμα έργα της, πριν δηλαδή φύγει στο Παρίσι. Η Χαρίκλεια Χατζησάβα Φωτίου, μικρότερη κόρη του Χατζή Σάβα Πιμενίδη, γεννήθηκε το 1918 στη Θράκη, στο Ορτακιόι Ανδριανουπόλεως, σημερινό ο Βαΐλοφγκραντ στη Βουλγαρική Μεθόριο. Στις αρχές του 1900, εκεί στο Ορτακιόι, ανθούσε η υποστήριξη του Μακεδονικού Αγώνα και στέλεχος ήταν ο Χατζησάβας Πιμενίδης. Αποτέλεσμα, να κυνηγηθεί από το Βουλγαρικό Κομιτάτο και να καταφύγει το 1912 στη Θεσσαλονίκη και τελικά στην Έδεσα το 1922 ως πρόσφυγας μαζί με την οικογένειά του. Στη γενική αναταραχή που επικρατεί, τον ήπιο Χαρίκλεια πολιτογραφείται ως Χατζησάβα. Την Έδεσα γνωρίζει ως πρώτη της πατρίδα. Εκεί πρωτοπηγαίνει σχολείο και από το εκεί διδασκαλείο νηπιαγωγών θα αποφοιτήσει. Τότε συμπίπτει και η οριστική τους αποκατάσταση από το ελληνικό κράτος, όπου ορίζεται η Αλεξανδρούπολη ως μόνιμη και οριστική τους κατοικία. Το πατρικό τους σπίτι στο Ορτακιόι ανταλλάσσεται με ένα μικρό αλλά βολικό καινούριο από τσιμέντο και πέτρα σπίτι, που τους παραχώρησε το ελληνικό κράτος στην οδό Πατριάρχου Κυρίλου. Στα τσιμεντένια, όπως έλεγαν οι ντόπιοι. Την παραχώρηση αυτή συγχωνεύτηκε και η ανταλλαγή της κτηματικής περιουσίας της μητέρας του Εκατερίνης, που ήταν από την Ένω της Ανατολικής Θράκης. Η μητέρα της έχει ήδη αποβιώσει στην Έδεσα, ο πατέρας της λόγω ηλικίας δεν εργάζεται. Ο αδελφός της, Άγγελος Πιμενίδης, είναι δάσκαλος του 3ου Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρουπόλεως και μετέπειτα διευθυντής του. Η Χαρίκλεια αγαπά την Αλεξανδρούπολη ως πραγματική της πατρίδα και δεν την ξεχνά ούτε και μετά το θάνατό της, εφόσον δια διαθήκης δόρισε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 189 ζωγραφικά της έργα για να ιδρυθεί Δημοτική Πινακοθήκη, καθώς και 2 διαμερίσματά της
ώστε να βοηθείτε οικονομικά κάποιος φοιτητής της πόλης. Εκφύσεως φιλομαθής, μαθητεύει στο τότε γυμνάσιο της σχολής Ουρσουλίνων Μοναχών Καλογρεών, παρδάρτημα της σχολής Σεν Ζωζέφ των Αθηνών στην Αλεξανδρούπολη, από όπου εκτός των άλλων εγκυκλίων μαθημάτων η Χαρίκλια διδάσκεται τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής. Η καλόγρια δασκάλα της εκπλήσεται από την γρήγορη αντίληψή της. Στη συνέχεια φυτά στη Χαροκόπιο Σχολή Αθηνών, όπου παρακολουθεί τα μαθήματα χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας και αποφυτά έχοντας πλέον τα εφόδια για να βιοποριστεί. Επιτυγχάνει στον διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας και διορίζεται ως καθηγήτρια τεχνικών μαθημάτων στο Σουφλί. Πολλές από τις ελεύθερες ώρες της στο Σουφλί επεδίωκε να συναναστρέφεται με ηλικιωμένους κατοίκους του και να τους ρωτά για τα ήθη και τα έθιμά τους και γενικά για τον τρόπο ζωής τους. Από τότε αρχίζει και συγκεντρώνει λαογραφικά στοιχεία για τη Θράκη. Αυτές οι αναμνήσεις της θα την οδηγήσουν αργότερα ώστε στην πρώτη της ατομική έκθεση να έχει ζωγραφίσει πάμπολες τοπικές ενδυμασίες. Θα δούμε λίγο μετά αυτά τα έργα. Από τότε και μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 1960 θα μετατεθεί σε Ξάνθη, Δράμα, Αλεξανδρούπολη, Αθήνα και Κύπρο όπου διδάσκει σε γυμνάσια αρένων. Με τη μετάθεσή της στη Δράμα της ανατίθεται η διοργάνωση των πανθρακικών εορτών για τον Ιούλιο του 1940. Με ζήλο, στοιχείο που την χαρακτηρίζει για οποιαδήποτε πράξη στο διάβα της ζωής της, αναλαμβάνουν τη διεκπαιρέωσή τους. Με φαντασία και πρωτοτυπία γράφει ίδια τα κείμενα των εναλλασσόμενων εικόνων, ενώ ταυτόχρονα είναι σκηνοθέτης, σκηνογράφος, ενδυματολόγος και μακιγέρ. Η καλέσθητη και χωρίς πολλά έξοδα παρουσίασή τους εντυπωσιάζει, με αποτέλεσμα να της δοθεί το πρώτο για την εκπαιδευτική της καριέρα έπαθλο, δηλαδή η έφημνη ευαρέσκεια. Το κατάλαβα. Εντάξει. Η έφημη ευαρέσκεια του Υπουργού Γενικού Διευθυντού Θράκης. Είναι το έγγραφο που φαίνεται αριστερά. Αλλά το πρακτικό αποτέλεσμα ήταν η μετάθεσή της στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 1940 με σκοπό να φοιτήσει στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου Αθηνών. Παντρεύεται με τον συνάδελφό της φυσικομαθηματικό Βασίλη Φωτίου, αλλά τους προλαβαίνει ο πόλεμος. Το 1942 δίνει εισαγωγικές εξετάσεις, αλλά δεν ακούμε, εντάξει. Δίνει εισαγωγικές εξετάσεις και αρχίζει να φυτά ζωγραφική με καθηγητή τον Κωνσταντίνο Παρθένη και χαρακτική με καθηγητή τον Γιάννη Κεφαλινό. Αποφυτά από τη σχολή του Πολυτεχνείου το 1947 με έπαινο συνθέσεω στη ζωγραφική και γυμνούν εκτός στη χαρακτική. Στο ίδιο αυτό χρονικό διάστημα, προκειμένου να παρακολουθήσει και να εμπεδώσει σωστά και σε γερές βάσεις τα μαθήματα των δασκάλων της, γράφεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και παρακολουθεί τα μαθήματα ανατομίας. Τα δύσκολα χρόνια του πολέμου, της κατοχής και τα πρώτα μεταπολεμικά μέχρι την αποφύτησή της ήταν ο προσωπικός της Γολγοθάς, διότι ήταν φορτωμένη με τρεις ιδιότητες: καθηγήτρια, φοιτήτρια και σύζυγος. Με την απόκτηση του πτυχίου τους. Του πτυχίου της ανοίγει δειλά τα φτερά της για τον εικαστικό κόσμο. Λαμβάνει μέρος στην πρώτη μεταπολεμική πανελλήνιο έκθεση ζωγραφικής χαρακτικής, όπου η χαλκογραφία της υγριά, με τα ξεράδια, με τα ξερά κλαδιά δηλαδή, φορτωμένη και σκυφτή, εντυπωσίασε. Θα τη δούμε και αυτήν λίγο αργότερα. Συνεχίζει να λαμβάνει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις και το 1951 βραβεύεται έργο της από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Για την πρώτη της ατομική έκθεση το 1952 στην Αθήνα έχει συλλέξει υλικό από την ελληνική Ήπεθρο και την γλαφκότητα των νησιών της. Για να δούμε. Αυτά τα έργα λοιπόν που βλέπουμε είναι από την περίοδο αυτή της πρώτης μεταπολεμικής έκθεσης που κάνει το 1952.
η ποικιλία και ο πλούτος της ελληνικής ενδυματολογικής παράδοσης είναι μια άλλη πηγή έμπνευσης για εκείνη και την αποτυπώνει στον καμβά της. Να λοιπόν και οι επιρροές από το σουφλί και από τα λαογραφικά στοιχεία που συγκέντρωσε. Όλος ο αθηναϊκός τύπος την καλωσορίζει και οι τότε κριτικοί της τέχνης την ξεχωρίζουν και την ενθαρρύνουν για το μέλλον. Το 1953 της ανατίθεται κατόπιν διαγωνισμού η εικονογράφηση του σχολικού αναγνωστικού βιβλίου για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και στη συνέχεια του ελληνικού για την επικράτεια. Για την μέχρι τότε πολύ αξιοπρόσεκτη εκπαιδευτική της δράση της δίδεται τιμητική μετάταξη στην Κύπρο μαζί με τον σύζυγό της. Διδάσκουν και οι δύο σε λύκεια της Λεμεσού και της Κυρίνιας. Η τότε αναμνήσεις της, η ζωή της με τους κατοίκους εκεί απέδωσε αργότερα προς το 1965 και τον πίνακα με τίτλο «Μαύρος ήλιος» στην Κυρίνια, ο οποίος διαγωνίστηκε στο Διεθνές Σαλόνι Ελεύθερης Τέχνης. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα το χειμώνα του 1955, η Εταιρεία Θρακικών Μελετών της αναθέτει με έγγραφό της την οργάνωση της αίθουσας της Θράκης στο Μουσείο Μπενάκη. Το 1957, χαρακτικό έργο της, ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο, οι χαρτοπαίκτες, αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στο Διεθνή Διαγωνισμό Χαρακτικής στο Σαν Διέγκο της Χιλής και διακρίνεται. Αυτό είναι το έργο. Και επίσης χαρακτικά έργα της, και εδώ αριστερά βλέπετε το έργο που προανέφερα, τη Γριά με τα ξύλα, το οποίο και αυτό έκανε εντύπωση χαρακτικό. Ανταμοιβή για την εκπαιδευτική της απόδοση και το ποιοτικό καλλιτεχνικό της έργο είναι η υποτροφία που της δίνεται το 1958 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Εδώ είναι και το κλειδί όλης της υπόθεσης. Στην πόλη του Φωτός αρχίζει αμέσως τα μαθήματα ζωγραφικής στην Κρατική Ακαδημία de la Grande Sommière. Επίσης αρχίζει και μαθήματα χαρακτικής μεταξωτυπίας στο Δημόσιο Τεχνικό Κολέγιο Estienne και έχει νοικιάσει τη σοφίτα ενός μικρού οικογενειακού ξενοδοχείου στην οδό Μάλτας, όπου το μισό δωμάτιο είναι το ατελιέ της. Πρώτη της γνωριμία με το παρισινό κοινό είναι η συμμετοχή της σε ομαδική έκθεση στο σαλόνι της Ένωσης Γυναικών Ζωγράφων το 1959. Σύντομα γίνεται μέλος τους και θα συνεκθέτει μαζί τους μέχρι το 1983, από το 59 μέχρι το 83. Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, θα γίνει μέλος σε πλήστα γαλλικά καλλιτεχνικά σωματεία. Την ίδια χρονιά, με προτροπή του καθηγητή της Γκέτς, ο οποίος διαλέγει ο ίδιος έναν πίνακά της, λαμβάνει μέρος στο διεθνή διαγωνισμό για το βραβείο καλλιτεχνικής και φιλολογικής αφυπνήσεως. Αποτέλεσμα ήταν να της δοθεί το τρίτο βραβείο. Πετάει στα ουράνια, αλλά συνεχίζει τη σκληρή δουλειά. Νιώθει την ανάγκη να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη ζωγραφική, οπότε αποφασίζει να τερματίσει τη διδακτική της θητεία. Το καλοκαίρι που ήρθε στην Ελλάδα, πληρώνει τη μισή υποτροφία και υποβάλλει την παρέτησή της. Συνταξιοδοτείται με το βαθμό του βοηθού γυμνασιάρου. Ελεύθερη πλέον επιστρέφει στο Παρίσι, στη δεύτερη μόνιμη κατοικία της, μέχρι και το τέλος της ζωής της. Τα καλοκαίρια στην Ελλάδα, τους χειμώνες στο Παρίσι, στο ίδιο πάντα στέκει. Πρώτα απ' όλα γράφεται στην κρατική γαλλική σχολή γιατί θέλει να μάθει καλά τη γλώσσα. Μπαίνω, βγαίνει στα μουσεία του Παρισιού και μελετά ζωγραφικές τάσεις και σχολές. Το ίδιο θα κάνει ξεκλέβοντας χρόνο και σε άλλες γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Αυτό ήταν ο λόγος που μέχρι το 1972 καθόταν στο Θρανείο με κάποιον να τη διδάσει. Τελευταίος ο δάσκαλος με τον οποίο έμαθε την εικαστική τέχνη κατασκευής βιτρό και ζεμό. Φίτησε στις ζωγραφικές ακαδημίες de la Grande Sommière, André Lhote, Notre-Dame des Champs και παράλληλα
παρακολουθεί και χαρακτική μέχρι το 1970. Όπου και αν μαθήτευσε, αποκόμισε τα αντίστοιχα διπλώματα ή βεβαιώσεις. Οι δεκαετίες του 60 και του 70 ήταν οι πλέον δημιουργικές για το σύνολο του ζωγραφικού της έργου. Ήταν τα χρόνια που πάλεψε για να διακριθεί στο Σταυροδρόμι των Τεχνών, το Παρίσι. Βρίσκεται διαρκώς προσκεκλημένη σε πολλές αίθουσες εκθέσεων στη Γαλλία, αλλά και σε διεθνείς διαγωνισμούς. Διακρίνεται, βραβεύεται, συλλέγει επένους, διπλώματα και μετάλλια. Τα βλέπετε. Με κορύφωση το 1976, όταν το Ανώτατο Συμβούλιο της Πόλης των Παρισίων της δίνει το αργυρό μετάλλιο με δίπλωμα. Κάθε καλοκαίρι θα γυρίζει στην Ελλάδα κουβαλώντας και κάποια από αυτά. Σταθμή στην καλλιτεχνική της πορεία. Η δεύτερη ατομική της έκθεση στο Παρίσι με τα ενθουσιώδη σχόλια των τεχνοκριτικών δημοσιευμένα στον Παρισινό τύπο που την καθιέρωσε ως Χαρίκλια Φωτίου και βλέπουμε εδώ την υπογραφή της. Επίσης το 1961 ο πίνακάς της Παπαγάλος που σήμερα λέει κοσμεί το γραφείο Δημάρχου Αλεξανδρούπολης. Είναι έτσι? Είναι, ευτυχώς. Είχε επιλεχθεί μεταξύ των 20 χωρών από τις 120 που έλαβαν μέρος στο Διεθνή Διαγωνισμό Αλλοδαπού Ζωγράφου. Το 1962 η Επιτροπή των Κριτικών, κρίνοντας τους 1.400 διαγωνιζόμενους, απονέμει σε αυτήν το μεγάλο βραβείο Othon Fritz. Σήμερα το έργο της αυτό, η γλυκιά, ήρεμη, αλλά περήφανα και ορθόκορμα καθισμένη κοπέλα, χρωματισμένη με όλες τις απαλές αποχρώσεις του πράσινου ως το γαλαζοπράσινο, είναι στην κατοχή της Εθνικής Πινακοθήκης Αθηνών, όπως και άλλα βραβευμένα και σημαντικά έργα από δική της δωρεά διαδιαθήκης. Μετά από αυτή τη σπουδαία διάκριση, οι πόρτες ανοίγουν γρήγορα και διαδοχικά για την Χαρίκλια Φωτίου. Η πόλη των Παρισίων αγοράζει δύο πίνακες, τους Notre Dame και Παρίσι, για το Μητροπολιτικό Μουσείο. Κατά την τέταρτη ατομική της έκθεση στο Παρίσι, εξάρθηκε η φωτεινότητα και το στέρεο ύφος του εικαστικού της έργου στο μέγιστο βαθμό. Οπότε το 1965 επιλέγεται και εκπροσωπεί μαζί μεγάλους ζωγράφους την Ευρωπαϊκή Ζωγραφική σε 7 πόλεις χωρών της Ευρώπης. Με 4 ατομικές εκθέσεις στο Παρίσι, 1 στη Νέα Υόρκη και 2 στη Γερμανία, το 1967 επιλέγεται και πάλι να εκπροσωπήσει μαζί με διακεκριμένους Γάλλους συναδέλφους της τη γαλλική τέχνη αυτή τη φορά ως Γαλλίδα και αυτή σε πόλεις της Ιαπωνίας. Ο ελληνικός τύπος, αθηναϊκός και επαρχιακός, παρακολουθούσε πάντοτε και αναδημοσίευε τις επιτυχίες της. Η Χαρίκλια δεν υπήρξε ποτέ εσωστρεφής. Πάντα επιθυμούσε να προσφέρει στους άλλους. Το 1962 εντάσσει τη χώρα ως 16η χώρα στον Διεθνή Οργανισμό Ελεύθερης Τέχνης, στον οποίο από το 62 έως το 82 οργανώνει με ζήλο και ενθουσιασμό την ετήσια έκθεση του ελληνικού τμήματος, όπου και διακρίθηκαν κάποιοι συνάδελφοί της. Για το λόγο αυτό ιδρύει το Σωματείο Καλλιτεχνικών Ανταλλαγών, του οποίου υπήρξε και πρόεδρος μέχρι το τέλος της ζωής της. Με το σωματείο αυτό οργανώνει εκθέσεις Ελλήνων ζωγράφων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Επίσης, εντάσσει το σωματείο στη γαλλική κρατική εταιρεία Τέχνες Επιστήμες Γράμματα, της οποίας σκοπός ήταν η επιβράβευση του άξιου έργου πνευματικού, επιστημονικού ή καλλιτεχνικού των δημιουργών οποιασδήποτε χώρας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η επιβράβευση πολλών άξιων στον τομέα του Ελλήνων. Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας, χτυπημένη από τον καρκίνο, το 1984. Με τη διαθήκη της, η Χαρίκλια Χατζησάβα Φωτίου δόρισε τα έργα που απέσπασαν τα τρία μεγάλα βραβεία της στην Εθνική Πινακοθήκη. Επειδή δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο για την ίδρυση πινακοθήκης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, το σύνολο του εικαστικού της έργου παραχωρήθηκε το 1987 στην Εθνική Πινακοθήκη. Η Εθνική Πινακοθήκη μετά από χρόνια και αφού επέλεξε και κράτησε 10 έργα, παραχώρησε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης τα υπόλοιπα. Την παραχώρηση οφείλουμε στις ενέργειες της κυρίας Ινός Σεργιάδου Ιδέου,
Και αυτό είναι η φωτογραφία από το πρωτόκολλο Παραλαβής, παραδόσεως και παραλαβής ζωγραφικών έργων της Χαρίκλειας Χατζησάβα Φωτίου και έχει την υπογραφή του κύριου Μινόπουλου. Παρακαλώ. Βεβαίως εννοείται ότι θα θέλαμε όποιες διορθώσεις μπορούν να γίνουν, γιατί... Βεβαίως, ναι, ναι κύριε Μινόπουλο. Η Χαρίκλεια οραματιζόταν τη στέγαση των 189 έργων της στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αλεξανδρούπολης. Βρισκόμαστε στο τέλος του 2021, αναζητώντας την τύχη των έργων της και τις ευθύνες όσων στέρισαν από τους δημότες το δικαίωμα να το απολαμβάνουν. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε γιατί κάνω την παύση. Μιλάμε για 189 έργα. Έχουμε και αυτά τα δύο βιβλία στα οποία περιέχονται φωτογραφίες έργων, πληροφορίες, βιογραφίες. Το ένα βρίσκεται στο Ιστορικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης, το άλλο έχει εκδοθεί και νομίζω ότι βρίσκεται σε πολλές βιβλιοθήκες όλων μας. Ελπίζω να γίνει μια επανέκδοση του βιβλίου που βρίσκεται αριστερά, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να το έχουμε και όλοι οι υπόλοιποι που δεν, έχουμε, που δεν το έχουμε πάρει. Εδώ λοιπόν θα δούμε μερικά θέματα από την πρώιμη ζωγραφική της Χαρίκλειας Χατζησάβα Φωτίου. Βλέπουμε αλληγορικά θέματα. Θα δούμε επίσης μερικά σχέδια. Αυτά βρίσκονται αυτή τη στιγμή αναρτημένα μέσα στο Ιστορικό Μουσείο. Η κυρία Ελένη Αναστασία φρόντισε να τα αναρτήσει και εκεί φωτογραφήθηκαν. Και επίσης από τα πορτρέτα, και αυτά βρίσκονται, πολλά, αρκετά από αυτά βρίσκονται επίσης στο Ιστορικό Μουσείο. Κάποια θα τα ψάξουμε, θα τα αναζητήσουμε και ελπίζω να τα βρούμε. Αυτό είναι το πρώιμο έργο της, πριν πάει με υποτροφία στο Παρίσι. Το τονίζω, έχει σημασία. Και ας δούμε λιγάκι και το κομμάτι των έργων της. Για τα πρώιμα έργα της, πριν την υποτροφία στο Παρίσι, είναι δύσκολο να κάνουμε ασφαλείς εκτιμήσεις. Οι σπουδές της στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, με δάσκαλους τον Παρθένη και τον Κεφαλινό, φαίνεται ότι άσκησαν κάποια επιρροή στο έργο της, κυρίως σε μορφοπλαστικό επίπεδο, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη για την διαμόρφωση ενός προσωπικού ύφους. Εδώ έρχεται να παίξει τον καταλυτικό της ρόλο η υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, που της δίνει το εισιτήριο για σπουδές στο Παρίσι. Και πρέπει να τονίσουμε ότι εκεί διαμόρφωσε τελικά το ύφος που αναγνωρίζεται πλέον και χαρακτηρίζει τα έργα της. Το Παρίσι εξακολουθεί στα μεταπολεμικά χρόνια να είναι σημείο αναφοράς για πολλούς Ευρωπαίους καλλιτέχνες, παρόλο που έχει χάσει αρκετή από την αλλοτινή του έγνοια. Το Παρίσι λοιπόν αποτέλεσε το μεγαλύτερο σχολείο για την φιλομαθή Χαρίκλεια Χατζησάβα Φωτίου. Της έδωσε τη δυνατότητα να ανθίσει και την αντάμυψε γενναιόδωρα. Το Παρίσι όμως. Γι' αυτό και η Χαρίκλεια, αντίθετα με άλλους συναδέλφους της, δεν το εγκατέλειψε ποτέ. Το όριμο έργο της τώρα, στο οποίο θα πάμε, εντάσσεται στο πλαίσιο του εξπρεσιονισμού. Επειδή δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το κοινό είναι εξοικειωμένο με τους όρους και την ιστορία της τέχνης, θα κάνουμε εδώ μια μικρή επεξηγηματική παρέμβαση. Στα κείμενα της τέχνης, ο όρος εξπρεσιονιστικός έχει μια καταρχήν ιστορική αναφορά, η οποία συνδέεται με κάποιο χαρακτηριστικό μορφοπλαστικό ιδίωμα. Ιστορικά λοιπόν, το κίνημα του εξπρεσιονισμού εντάσσεται στην επαναστατική και ανανεωτική περίοδο
των αρχών του 20ου αιώνα υπό τον τίτλο «Τέχνη της πρωτοπορίας», «Avant-garde» μπορεί να την έχετε ακούσει. Μαζί με άλλα κινήματα όπως ο φοβισμός, ο κυβισμός, ο φουτουρισμός, ο κονστρουκτιβισμός, ο νταντασμός, το ντεστίλ, ο σουρεαλισμός, εισήγαγαν στο εικαστικό λεξιλόγιο πολλές καινοτομίες και ήρθαν σε ρήξη με την έως τότε ευρέως αποδεκτή τέχνη. Ο εξπρεσιονισμός ως κίνημα γεννήθηκε στη Γερμανία. Αρχικά στη Δρέσδη με την ομάδα «Η Γέφυρα» το 1905 έως το 1913. Προσέξτε λίγο, το 1905 με 13. Ακολούθως στο Μόναχο, ο Γαλάζιος Καβαλάρης, 1911 με 1914, δηλαδή πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επομένως, η Χαρίκλια Χατζησάβα Φωτίου, που γεννήθηκε το 1918, δεν θα μπορούσε να έχει καμία άμεση επαφή με το εξπρεσιονιστικό κίνημα. Θυμίζω, δε, ότι στο Παρίσι βρέθηκε μόλις το 1958. Ας δούμε όμως ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του εξπρεσιονισμού, για να καταλάβουμε γιατί τα έργα της Χαρίκλιας χαρακτηρίζονται έτσι και σε τι διαφοροποιούνται από αυτόν. Ο εξπρεσιονισμός λοιπόν διακρίνεται, βλέπουμε έργα εξπρεσιονιστών καλλιτεχνών τώρα, εντάξει. Διακρίνεται από μια έντονη συναισθηματική αγωνία, με έργα συνήθως απαισιόδοξα. Βασικό χαρακτηριστικό των εξπρεσιονιστών καλλιτεχνών ήταν η τάση να παραμορφώνουν την πραγματικότητα, αδιαφορώντας για την πιστή, αντικειμενική αναπαράσταση. Ο εξπρεσιονισμός ενδιαφέρεται για την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου. Γι' αυτό οι καλλιτέχνες παραμορφώνουν τις μορφές, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν έντονα χρώματα. Τα έργα είναι έντονα ενδοσκοπικά και εκφράζουν την πραγματικότητα των αισθήσεων. Και εδώ παραθέτω από δεξιά προσωπογραφία της Χατζησάβα Φωτίου και από αριστερά ένα έργο του Λίτρα, το «Αγόρι με το ψάθινο καπέλο», για να καταλάβουμε κιόλας και με Έλληνες συναδέλφους της ομοιότητες και διαφορές. Και επίσης το περίφημο γυμνό της που πήρε το βραβείο στο Παρίσι απέναντι σε έναν μεγάλο επίσης Έλληνα εξπρεσιονιστή, άγνωστο κι αυτό σε πολλούς, τον Γιώργο Μπουζιάννη. Για την προσέγγιση των έργων της Χαρίκλιας Χατζησάβα Φωτίου θα βασιστούμε σε ένα κείμενο του Χρήσανθου Χρήστου, ομότιμου καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης και Ακαδημαϊκού. Αλλά πριν, ας δούμε λίγο για τι έργα μιλάμε. Γιατί είπαμε για το όριμο έργο, είδαμε τους εξπρεσιονιστές ζωγράφους, αλλά ποιο είναι το όριμο έργο της Χατζησάβα Φωτίου? Εδώ είναι ακόμα το πρώιμο έργο της, αριστερά κυρίως, με αυτό το συμβολικό γυμνό. Και μετά, σε έναν πίνακα όπου φαίνεται ότι ψάχνεται, αναζητεί λύσεις. Επίσης, εδώ. Και αυτή η αναζήτηση σιγά σιγά θα την οθήσει σε αυτά τα γυμνά. Κάποια από αυτά υπάρχουν στο Δήμο, τη δωρεά της, αρκετά. Και αυτό είναι το προσωπικό της πλέον ύφος στη γυμνογραφία. Τίποτα άλλο παρά αυθορμητισμός, λέει εδώ ο Μαξιμίλιαν Γκοτιέ, και αυτός εντυπωσιασμένος από τους ακτινοβόλους πίνακες. Ποιοι είναι αυτοί, το αρθόδο? Εδώ λοιπόν πάλι είναι από τα πρώιμα έργα της, για να δείτε την εξέλιξη τα βάζω έτσι, γιατί δεν θα καταλαβαίναμε σκόρπια. Σιγά σιγά σπάει λίγο τις φόρμες, τα σχήματα. Εδώ, μας κόλλησε, ναι, εδώ, και εδώ πρόκειται για το όριμο έργο της. Για ένα έργο, αυτό το έργο, αυτού του ύφους, είναι αυτό
το οποίο έγινε γνωστό στο Παρίσι και διεθνώς. Αυτό την έκανε Ευρωπαία ζωγράφη, παγκόσμιας κλάσης. Ένα πολύ ωραίο έργο, Τσαγιέρ. Και να πάμε να δούμε και τον Παπαγάλο, τον περίφημο που είναι, είπατε, στο γραφείο του Δημάρχου. Δείχνω και τους δύο Παπαγάλους, δεν ξέρω ποιος τους δύο. Ελπίζω να είναι ο αριστερά ο Παπαγάλος. Πιθανόν, θα αναζητήσουμε τα έργα και πιθανόν να το βρούμε αυτό που λέτε, κύριε Μνόπουλε, μακάρι να το βρούμε. Θα διαβάσω έτσι και αλλιώς σε λίγο τι μας έχει πει ο Χρήστος Χρήστου. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι έργων που θα σας δείξω. Για αυτή την ένταση των χρωμάτων λοιπόν μιλάνε, για αυτή την ατμόσφαιρα και για αυτή την τεχνική που το χρώμα δουλεύεται με σπάτουλα, γι' αυτό είναι και πολύ πυκνό, φαίνεται η υφή του χρώματος πάνω στον καμβά και το άπλωμα γίνεται τόσο με τη σπάτουλα όσο και με το πινέλο. Δεν είναι δηλαδή η φωτογραφία που φταίει, είναι το υλικό που κάθεται πάνω, το χρώμα, ο σύλλη πάνω στο έργο. Εδώ λοιπόν θα μου πει τι έκανε εντύπωση, σε έκανε τόσο πολύ εντύπωση. Για να δούμε λοιπόν, ας το σταματήσω κάπου εδώ. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι σε ένα μαύρο ήλιο. Ο Χρήστος Χρήστου λοιπόν μας γράφει «Στην κατεύθυνση των εξπρεσιονιστικών τάσεων κινείται η ζωγραφική της Χατζησάβα. Δεν την εντάσσει μέσα σε ένα κίνημα στο οποίο, όπως αποδείξαμε έτσι και αλλιώς, δεν είχε καμιά άμεση επαφή. Έτσι. Είναι όμως μέσα στις εξπρεσιονιστικές τάσεις». Πρόκειται για ένα περισσότερο προσωπικό εξπρεσιονιστικό ιδίωμα, αυτό είναι λοιπόν που κάνει τη διαφορά, στο οποίο έχουμε περιορισμένες παραμορφώσεις, ενώ στους Ευρωπαίους είχαμε αρκετές παραμορφώσεις, αποφυγή των τονισμένα αντιθετικών χρωμάτων, ενώ οι εξπρεσιονιστές όντως τονίζουν τα αντιθετικά χρώματα, και ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του φωτός. Βασικά χαρακτηριστικά της εκφραστικής της γλώσσας είναι η σχηματοποίηση των μορφών και η συνεργασία θερμών και ψυχρών χρωμάτων. Θερμά και ψυχρά χρώματα, η συνεργασία. Εδώ φαίνεται. Τα υπαινικτικά στοιχεία και η μελετημένη οργάνωση. Από τη μαθητεία της στο εργαστήριο του Αντρέ Λότ στη Γαλλία, προκύπτουν τα διακριτικά κυβιστικά στοιχεία και τα κάπως συγκρατημένα χρώματα. Αυτό το είδαμε στο γυμνό που βραβεύτηκε τα διακριτικά κυβιστικά στοιχεία. Τα θεματικά στοιχεία αποδίδονται υπαινικτικά και η ζωγραφική επιφάνεια ολοκληρώνει τη φωνή της με το ρόλο του φωτός και τον χαρακτήρα της σχεδόν νευρικής πινελιάς. Πολλά από τα έργα αυτής της περίοδου διακρίνονται για τον θαυμάσιο συνδυασμό χρωματικών και σχεδιαστικών αξιών. Στις νεκρές φύσεις, όπως στη φρουτιέρα με τα φρούτα, είδαμε προηγουμένως, αλλά και στα γυμνά, όπως αυτό που βραβεύτηκε με το βραβείο Othon Fries το 1962, η έμφαση στα καμπυλόγραμμα μελωδικά σχήματα, τα βλέπετε άλλωστε και σε αυτή τη φωτογραφία, τονίζει το λυρικό περιεχόμενο των έργων. Ζωγραφική του χρώματος και του φωτός, η ζωγραφική της Χατζησάβα, διακρίνεται για τη γνησιότητα της επαφής της με τα θέματά της και την αμεσότητα της εκφραστικής της γλώσσας. Και ενώ κινείται στα πλαίσια των εξπρεσιονιστικών τάσεων, είναι πάντα
τα καθαρά προσωπικά στοιχεία που δίνουν τον τόνο. Ακόμα και η τεχνική της είναι προσωπική, με το συνδυασμό σπάτουλας και πινέλου. Σε μερικά έργα της εντυπωσιάζει ο συνδυασμός ευαισθησίας και ρωμαλαιότητας. Η ζωγραφική της, με την εκφραστική δύναμη των χρωμάτων και τον καθοριστικό χαρακτήρα του φωτός, συνδυάζει εσωτερικότητα και ζωγραφική αλήθεια. Αυτό είναι με τα γυαλιά από την τεχνική του Ζεμάη και εδώ είναι η μεταξωτική της Χατζησά. Θα πάω λίγο πίσω. Ναι. Συνοψίζοντας, δεν θα σας κουράσω άλλο, τελειώνω. Είναι ο επίλογος. Απλώς θέλω να βρω... το έργο το οποίο βρεθήκε, το γυμνό. Συνοψίζοντας και συνεκτιμώντας τις κριτικές του τύπου και τις αναλυτικές προσεγγίσεις του καθηγητή Στέλιου Λιδάκη, της ζωγράφου Ντιάνας Αντωνακάτου, κυρίως όμως του καθηγητή Χρύσανθο Χρήστου, μπορούμε ασφαλώς να ισχυριστούμε ότι τα στοιχεία εκείνα που εκτιμώνται ως ιδιαίτερης αξίας για το έργο της Χαρίκλειας Χατζησάβα Φωτίου είναι η τεχνική της και η ισορροπημένη διαχείριση της έντασης των χρωμάτων και του φωτός. Παρόλο που μελετώντας με την ευκαιρία αυτή λίγο περισσότερο τα έργα της Χαρίκλειας, άρχισα να διαμορφώνω μία άποψη που έχει ως πλεονέκτημά της την απόσταση του χρόνου, θα κρατήσω για τη σημερινή μας συνάντηση εδώ μονάχα ένα τελευταίο σχόλιο. Πέρα από βραβεία και αναλύσεις, εκείνο που προσδοκούμε όταν αντικρίζουμε το έργο ενός καλλιτέχνη είναι όχι τόσο να ταιριάζει στο γούστο μας, όσο να καταφέρνει να ανοίξει στο νου μας νέα μονοπάτια, να μας ξεβολέψει από τον τρόπο που μάθαμε να βλέπουμε τη ζωή μας, να διεγείρει το είναι μας διαστέλλοντάς το, να διαβάλει το αισθητικό μας κεκτημένο. Το έργο της Χαρίκλειας Χατζησάβα Φωτίου νομίζω πως ανταποκρίνεται σε αυτές τις προσδοκίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αναστασιάδη. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικά και στις λαμπρός επιστήμων και δεν θα μπορούσε νομίζω άλλωστε να παρουσιάσει καλύτερα το έργο της κυρίας Χατζησάβα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Το βραβείο φυσικά έχει σταλεί, παρότι και τα τέσσερα αδέρφια έχουν, στη συνέχεια κύριε Μινόμπλη, έχουν σταλεί, μάλλον και τα τέσσερα αδέρφια δεν έκαναν στη ζωή, και τα παιδιά, από εκεί και πέρα βρήκαμε όμως κάποια επαφή, η κυρία Δαμίδου που είναι αντιπρόεδρος, με ευχαριστώ πολύ, και έχει σταλεί στην οικογένεια, στα εγγόνια και παρακάτω. Υπάρχει όμως ένα βραβείο εδώ, παρακαλώ σας αφήνει λίγο να το φέρουμε, το οποίο για όλα αυτά που είπα και εγώ στην αρχή, αλλά και ο κύριος Αναστασιάδης, οφείλουμε όχι ως εποφέ, εμείς έτσι κι αλλιώς θα καταθέσουμε πρόταση με αφορμή αυτή γραπτή στην κοινότητα της Αλεξανδρούπολης και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης. Αυτή η πλακέτα πραγματικά αργώνει και συγκινητικό να βρει το χώρο που της αξίζει, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Ναϊτήλη, στην πινακοθήκη που πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει. Και ίσως για κάποιο λόγο δεν λειτουργούσε τώρα, αλλά είναι μια λαμπρή ευκαιρία να ανοίξει, αφού βρεθούν αυτά τα 180 έργα η κυρία Χατζησάβα Φωτίου, παγκοσμίου φήμης, όπως καταλάβαμε, γιατί ο κύριος Αναστασιάδης θα μπορούσε να παρουσιάζει άλλη μια ώρα το έργο της, και να μπουν όλα εκεί, και η Αλεξανδρούπολη μπορεί να γίνει, να μπει στο πολιτιστικό παγκόσμιο εικαστικό χάρτη με εκθέσεις εικαστικές, με καλέσματα εκτός των Ελλήνων σπουδαίων εικαστικών που έχουμε, αλλά και των διεθνών,
Με την ιδέα που έδωσε χθες με τον κύριο Αναστασιάδη, προχθές που το συζητήσαμε για λίγο εδώ που ήμασταν για να φτιάξουμε το χώρο, τη σύνδεση της Πινακοθήκης με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής, όπου θα μπορούσε να γίνει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με φοιτητές Χατζησάβα Φωτίου, πάρα πολλά με ένα διεθνή θεσμό εδώ, με σπουδαστές των καλών τεχνών, η Αλεξανδρόπολη μπορεί να αποκτήσει ένα άλλο εφαρμοστήριο. Άρα, ως πρόεδρος της ΕΠΟΦΕ, προσπώντας το Διοικητικό Συμβούλιο και άκρως συγκινημένος, παραδίδω, απονείμω αυτή την πλακέτα στον Δήμαρχο θα ήθελα, αλλά στο πρόσωπο του κ. Δημάρχου είναι το ίδιο, τον κύριο Δαστερίδη Ηλία, θα ήθελα και τον κύριο Ναϊτίδη Γιάννη και εγγυητή σε αυτό ότι η Περιφερειάρχη Εύρω, κύριο Πέτροβε, σας παρακαλώ όλους εδώ, γιατί οι Αλεξανδροπολίτες, οι Ευρύτες και οι Θρακιώτες περιμένουν από εσάς αυτό το πράγμα εδώ. Αν δεν πληρώσει ο πρωτοφυλέτης, πληρώνει η διοικητής μετά. Ε, πάρα πολύ. Έχει δίκιο, φαβόλου. Κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας. Παρακαλώ. Ναι. Καλά, κύριε Μινόπουλη, εδώ. Αγνώρισα και εγώ την Χατζησάβα Φωτίου και τα έργα της, όπως νομίζω και οι περισσότεροι από όλους. Το 1996, μόλις είχα προστατευτεί, επομένως μπορούσα να ενεργοποιηθώ στα πολιτιστικά, εξελέγει πρόεδρος στο Σύλλογο Αρχαιοφύλων. Ήμουν εκπροσωπώντας το Σύλλογο αντιπρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Θαλλικών Σωματείων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία εκεί συναντούσα την Άννα, την Ταμπακίδου. Ταμπακίδης, δεν υπάρχουν παλιοί εδώ πέρα, ήταν ένας εξαιρετικός γυμνασιάρχης στην Αλεξανδρούπολη. Εγώ τον πρόλαβα ως συνταξιούχο γέρο. Η κόρη του λοιπόν μου λέει, επειδή ήμουν από την Αλεξανδρούπολη, ήμουν και στο Πανεπιστήμιο, ήμουν και πρόεδρος, Γιώργο, τι γίνονται εκείνοι οι πίνακες της θείας μου, της Χατζησάβα, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης? Ούτε για τους πίνακες ήξερα, ούτε για τις κρέσεις Χατζησάβα. Και αν δεν μου έλεγε ότι είναι αδερφή του Πεμινίδου, ειλικρινά σας λέω, δεν θα έδειχνα ενδιαφέρον. Αλλά τότε ο Θανάσης Αποστολίδης είχε δακτυλογραφήσει και είχε εκδώσει τα άπαντα του Πεμενίδη και αυτό με συγκίνησε. Έριξε ενδιαφέρον. Δήμαρχος ήταν ο Αλεξανδρής. Ψάξαμε να βρούμε πού είναι τα έργα. Ήταν αποθηκευμένα στο κτίριο της Δημαρχίας που είναι κατεβαίνοντας από Ψαράδικα στο Τρογγυλό στον όροφο επάνω. Ο Κουρτίδης ήταν ταμείας, πήγαν να τα δούνε. Η σκεπή έπαιρνε νερά και μερικοί από τους πίνακες κολυμπούσαν στα νερά. Τρομοκρατηθήκαμε, έδειξαν ενδιαφέρον και ο ίδιος ο Δήμαρχος και πήραμε τους πίνακες στο Σύλλογο Αρχαιοφύλων που μόλις είχε ανακοινιστεί από το Ίδρυμα του Νιάρ, Σταύρος Νιάρ. Πολλοί από αυτούς ήταν μισοκατεστραμμένοι. Τους πήραμε και ζητήσαμε κατάσταση. Κατάσταση δεν υπήρχε. Αρχίσαμε λοιπόν να τους καταγράφουμε. 189 υπάρχουν. Μερικοί αν δεν υπάρχουν είναι κάποιοι σκόρφοι. Υπάρχουν 189.
Είδα όμως πίνακες αρκετούς εδώ που δεν τους έχω συναντήσει στη συλλογή. Πρέπει να υπήρχαν και άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, τους καταγράψαμε πώς διαστάσεις, θεματολογία, γυναίκα, κοινό κλπ. Λάδι, μεταξωτυπία κλπ. Και αυτό είναι το πρωτόκολλο παράδοση παραλαβής από τον Δήμαρχο Αλεξανδρή και από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αρχαιοφύλων. Τότε όμως είπαμε ότι πρέπει να συντηρηθούν. Ο Δήμαρχος έδειξε ενδιαφέρον και έδεισε τότε 5 εκατομμύρια, τα στείλαμε στην Ξάνθη, στο Ίδρυμα της Τουδερού και συντηρήθηκαν. Πριν δω τους πίνακες όμως, βρήκαμε αυτό που το είπατε βιβλίο, τα δύο βιβλία που δείξατε, το αριστερό δεν ήταν βιβλίο, ήταν φυλάδιο από έκθεση, η οποία είχε προηγηθεί από το Δήμο μας, δεν ξέρω ποιο Δήμαρχο, δεν τα πρόλαβα, ένα πολυσέλιδο φυλάδιο καταπληκτικής εκδοτικής επιτυχίας, μια φοβερή απεικόνιση των πινάκων. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πήραμε και τα καταγράψαμε. 189 έργα έχω αντίγραφο του πρωτοκόλλου και τέλος πάντων τα συντηρήσαμε, κάναμε εκθέσεις και κατά καιρούς κάναμε εκθέσεις περιοδικές. Ο καημός μας όμως ήταν τι θα γίνει με αυτή τη μεγάλη περιουσία. Πιέσαμε τον εκείνο τον Δήμαρχο και άλλους δημάρχους να φυλασσόταν στο υπόγειο του Συλλόγου Αρχαιοφύλων, ο οποίος είχε αναμορφωθεί όμως, είχε καλή αερισμό, θερμοκρασία κλπ. Και μέχρι εκεί ακόμα φιλοξενούνται οι πίνακες αυτοί. Ζητήσαμε λοιπόν λίγα χρήματα να κάνουμε ένα φωτισμό, να φωτίζονται οι πίνακες από ειδικό φωτισμό που δεν καταστρέφουν τους πίνακες. Λίγα χρήματα γιατί δεν είχαμε, με διάφορους δημάρχους δεν τα καταφέραμε. Πέρασαν τα χρόνια, οι 4 τριετίες μου. Όλα αυτά τα έργα τα παρέδωσα στον Νίκο τον Πινάτση που κατά καιρούς κάνουν τις εκθέσεις τους. Προχθές που αναζήτησα να δω πού είναι η τύχη τους, ήξερα ότι ο κύριος Λαμπάκης είχε ζητήσει να τους πάρει τους πίνακες. Και του λέει να τους πάρει, να τους πας πού. Αν είχες, έχει καλό. Πήρε μερικούς, 5 πίνακες μεγάλοι υπάρχουν στο Δημοτικό Θέατρο. Μπαίνοντας στο θέατρο, εκεί στο φωγείο που λέμε, υπάρχουν μεγάλοι πίνακες εκεί πέρα και είναι ωραίοι. Αυτή είναι η τύχη τους και οι πίνακες υπάρχουν. Εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Σε διάφορες πόλεις υπάρχουν πινακοθήκες, αλλά δεν έχουν πίνακες. Εμείς έχουμε πίνακες, είδατε ποιας αξίας, ήταν εξαιρετική η παρουσίαση και δεν έχουμε την πινακοθήκη. Ο καημός είναι, είπα λίγα περισσότερα, αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Μπράβο στην εποχή που ξαναφέρει το θέμα στην επιφάνεια. Έχετε εγγυητές, έχετε δημάρχους κλπ. Αυτά με οποιοδήποτε τρόπο πρέπει να εκτεθούν γιατί είναι περιουσία μας και είναι κρίμα να παραμένουν. Η πληροφορία μου από την Άννα την Ταμπακίδου είναι ότι τα μισά έργα δωρίστηκαν στην πινακοθήκη στην Αθήνα, στην Εθνική Πινακοθήκη, και οι μισοί πίνακες εδώ. Επειδή σας είπα και προηγουμένως ότι πολλούς πίνακες δεν τους είδα, ξέρω όμως ότι αυτά τα 189 έργα υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Κύριε Μινόπουλε, πιστεύουμε ότι με τη σημερινή εκδήλωση της ΕΠΟΦΕ θα βρεθεί μια λύση. Να έχουμε θετική σκέψη. Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, οδηγηθήκαμε στο τέλος της σημερινής μας παρουσίασης. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου για 12η χρονιά διοργάνωσε αυτά τα βραβεία. Αν δεν ήταν η ΕΠΟΦΕ, δεν θα βραβεύουμε αυτές τις εξέχουσες προσωπικότητες. Όμως, χρειάζεται και εμείς να συνεχίσουμε να διαιωνίζουμε τον πολιτισμό, να ασχολούμαστε με αυτόν και να τον κάνουμε γνώριμο και σε άλλους πολιτισμούς και σε άλλες κοινωνίες και άλλες πολιτείες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές με υγεία και όλα καλά.